Κύριε Υπουργέ, με μεγάλη χαρά σας καλωσορίζω στην Αθήνα ως εκπρόσωπο της φίλης Ρωσικής Ομοσπονδίας, με το λαό της οποίας οι Έλληνες συνδέονται με ιστορικούς και πνευματικούς δεσμούς αιώνων. Αλλά σας καλωσορίζω βέβαια και ως πολύπειρο διπλωμάτη, του οποίου η δράση διατρέχει τις τελευταίες δεκαετίες. Συναντιόμαστε, η αλήθεια είναι, σε μία δύσκολη συγκυρία, καθοριστική, καθώς η χώρα μου, η Ανατολική Μεσόγειος, ο Νότιος Κάυκασος, η ευρύτερη περιοχή μας, είναι μια περιοχή στην οποία δοκιμάζεται η διεθνή σταθερότητα. Και θα έχω την ευκαιρία στις συνομιλίες μας να σας ενημερώσω για την δράση της γειτονικής Τουρκίας. И у нас будет возможность в наших переговорах немного возможность проинформировать вас о действиях соседней страны Турции. Η οποία δυστυχώς ρόλο ταραξία καταπατά την διεθνή νομιμότητα, ναρκοθετώντας την ειρήνη σε πολλά ευαίσθητα σημεία του χάρτη. К сожалению, эта страна постоянно нарушает международные нормы, нарушает все вопросы мира в этом регионе. Και βέβαια κάτι το οποίο με προβληματίζει ιδιαίτερα είναι ότι περιβάλλει αυτήν την επιθετική της δράση με έναν θρησκευτικό μανδύα, καθιστώντας έτσι ορατό τον κίνδυνο για την αρμονική συνύπαρξη λαών και θρησκειών. Και πιστεύω ότι είναι προς το αμοιβαίο μας συμφέρον να ελέγξουμε τέτοιες προκλητικές συμπεριφορές και να θυμίσουμε σε όποιον τις ασκεί τα πραγματικά του όρια. Я думаю, что это в интересах всех нас остановить такие провокационные действия и определить для этой стороны конкретные пределы, конкретные границы, в которых она может двигаться. Η Ελλάδα τάσεται σταθερά, κύριε Υπουργέ, με το μέρος του διεθνούς δικαίου και των συνθήκων, όπως και των δανών καλής γειτονίας. Господин министр, Греция всегда выступает за защиту международных прав и за правила, которые определяют добрососедство. Το αποδείξαμε αυτό έμπρακτα, υπογράφοντας συμφωνίες οριοθέτησης θαλασσιών ζωνών και με την Ιταλία και με την Αίγυπτο. Мы доказали это, подписывая соглашение о лимитации морских территориальных вод, подписывая соглашение с Египтом и с Кипром. Και πρέπει να σας πω ότι στο πλαίσιο αυτό... Με την Αίγυπτο και με την Ιταλία. Και πρέπει να σας πω ότι άκουσα με μεγάλη ικανοποίηση, κύριε Υπουργέ, την πρόσφατη υπενθύμησή σας ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια αποτελεί αναφέρετο κυριαρχικό δικαίωμα κάθε κράτους. Я с удовольствием слушал, господин министр, ваше заявление о том, что расширение до 12 морских миль является неотъемлемым правом нашей страны. Η Ελλάδα, το έχουμε ξανασυζητήσει, προφανώς είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν μας εμποδίζει όμως, κύριε Υπουργέ, να διευρύνουμε τις διμερείς μας σχέσεις με τη Ρωσία. Η Γκρέσια является членом Ευρωπαϊκού Союза и ΝΑΤΟ, но это не мешает нам, господин министр, расширить наше сотрудничество. Καθώς μάλιστα πλησιάζει η εμβληματική επέτειος των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση, στην οποία η χώρα σας βοήθησε καθοριστικά. Тем более, что приближается очень важная дата, 200 лет дня греческой революции, и ваша страна сыграла решающую роль в этом. Άλλωστε, το 2021 είναι έτος ιστορίας Ελλάδος και Ρωσίας. Και η διπλή αυτή γιορτή θα μας προσφέρει μια ευκαιρία να θυμηθούμε τις στιγμές που συμπορευτήκαμε στο παρελθόν. Этот двойной праздник напомнит нам все те
моменты, которые связаны с прошлым. Αλλά να οικοδομήσουμε και αυτές που θα μας συνοδεύουν στο μέλλον. Ναι, поможет нам построить новые возможности, которые нужно тоже в ближайшем будущем. Γνωρίζετε ότι έχω απευθύνει προσωπική πρόσκληση στον πρόεδρο Πούτιν. Вам известно, что я пригласила официально, отправила официальное приглашение президенту господину Путину. Να βρεθεί στην Αθήνα την 25η Μαρτίου του 2021. Приехать в Афину 25 марта 2021 года. Μαζί με τον πρόεδρο της Γαλλίας και μαζί με τον πρίγκιπα Κάρολο, ώστε να σηματοδοτήσουμε με αυτόν τον τρόπο την συμμετοχή των τριών χωρών που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην υποστήριξη του αγώνα των Ελλήνων για εθνική ανεξαρτησία. Και είδα μάλιστα με πολύ ενδιαφέρον ένα σχετικό βίντεο το οποίο κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη σημασία της ναυμαχίας του Ναυαρίνου. Εμείς με πολύ ενδιαφέρον είδαμε publicação в Твиттере о том, что там говорили про Ναυαρίνσκую битву, о том, что у нас там Ναυαρίνσκую битву. Οπότε και πάλι με χαρά σας καλωσορίζω. Στην Αθήνα και προσβλέπω σε πολύ ουσιαστικές συνομιλίες. Уважаемый господин премьер-министр, спасибо за эту возможность встретиться с вами в рамках нашего визита в Грецию. Уважаемый господин премьер-министр, спасибо за эту возможность встретиться с вами в рамках нашего визита в Грецию. Мы очень ценим наши отношения, которые уходят корнями вглубь веков и историческую и духовную близость наших народов. Мы ценим И мы активно поддерживаем ваше стремление достойно отметить предстоящую в будущем году 200-летнюю годовщину начала борьбы за независимость. Και ενεργά υποστηρίζουμε την επιθυμία σας να γιορτάσετε με τον δέοντο τρόπο την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης. Мы сегодня с моим коллегой Никосом Дендиасом подписали меморандум, который закрепляет вашу договоренность с президентом Путиным провести в будущем году перекрестный год истории России и Греции. Και σήμερα με τον συναδελφό μου, τον Νίκο Δέντε, υπογράψουμε το κοινό μνημόνιο για την διεξοδική του έτους ιστορίας το 2021, για το οποίο συμφωνήσατε με τον πρόεδρο της Ρωσίας, κ. Βλαντίμιρ Πούτιν. Планируется внушительный перечень мероприятий, которые, я уверен, будут интересны не только для историков, археологов, но и для широкого круга общественности наших стран. Προγραμματίζεται πλούσιο πρόγραμμα των εκδηλώσεων, που εκεί θα έχουν ενδιαφέρον όχι μόνο για τους ιστορικούς και αρχαιολόγους, αλλά και για το ευρύτερο κοινό των χωρών μας. Мы сегодня подробно обсуждали ситуацию в Восточном Средиземном море и в этом регионе, очень важном геополитическом регионе в целом. Πολύ περιεκτικά συζητήσαμε την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή, που είναι πολύ σημαντική από την γεωπολιτική άποψη. Мы согласны в том, что необходимо как можно скорее принять меры для разрядки напряженности и перехода к урегулированию всех возникающих здесь проблем, а их немало, путем переговоров непосредственно между заинтересованными сторонами. Это касается и вопросов, которые регулируются Конвенцией по морскому праву 1982 года, включая те вопросы, где права соседних государств пересекаются и в соответствии с Конвенцией требуют договорного решения путем прямого диалога. Είναι στο πλαίσιο της σύμβασης για το δίκαιο της θάλασσας του 1982, όταν προκύπτουν τα ζητήματα μεταξύ των όμορων χωρών, τα συμφέροντα των οποίων διασταυρώνονται και χρειάζεται να υπάρχει διευθέτηση και συμφωνία μέσω των διακυβερνητικών συμφωνιών. Η Ρωσία είναι σε непосредственной близости от Восточного Средиземного моря.
У нас есть устойчивые, добрые отношения с находящимися здесь странами. И если на то будет воля, если к тому будет проявлен интерес соответствующих наших партнеров, мы будем готовы всячески содействовать нормализации обстановки здесь. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω απευθείας διαλόγου. Η Ρωσία βρίσκεται πολύ κοντά σε αυτή την περιοχή. Εμείς έχουμε καλές, σταθερές σχέσεις με τις χώρες της περιοχής και αν υπάρχει βούληση ενδιαφέρον από τους εταίρους μας, είμαστε έτοιμοι να συμβάλλουμε στην ομαλοποίηση της κατάστασης. Полностью согласен с вами в том, что попытки разыгрывать религиозную карту в геополитических играх крайне опасны. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθεί ο παράγοντας, θρησκευτικός παράγοντας στη γεωπολιτικά παιχνίδια είναι πολύ επικίνδυνο. Мы уже многие годы продвигаем в рамках ОБСЕ инициативу о том, чтобы признать не только антисемитизм, но и христианофобию и исламофобию предельно опасными явлениями. Εδώ και χρόνια στο πλαίσιο του Οργανισμού Ασφάλειας και Συνεργασίας της Ευρώπης προωθούμε την πρωτοβουλία να αναγνωριστεί όχι μόνο αντισημιτισμός, αλλά και χριστιανοφοβία και ισλαμοφοβία ως καταδικαστές πράξεις. И здесь у нас с Грецией абсолютно совпадающие позиции. Мы эти вопросы будем продвигать и в Совете Европы. Сейчас Греция председательствует в Комитете министров Совета Европы. Нам приятно, что она продвигает общие для всех европейцев ценности, включая образование, культуру и работу по линии молодежных организаций. Μοιραζόμαστε, υποστηρίζει και η Ελλάδα αυτά τα ζητήματα, κοινές προσεγγίσεις έχουμε. Θα προωθήσουμε αυτό το θέμα και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ότι τώρα στο πλαίσιο της Προεδρίας της Ελλάδος στην Επιτροπή Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Ελλάδα προωθεί κοινά ευρωπαϊκά, κοινές ευρωπαϊκές αξίες και στον τομέα της πολιτείας, πολιτισμού και ως προς την νεολαία. И сегодняшние переговоры лишний раз подтвердили то, о чем вы сказали, господин премьер-министр, что членство Греции в Евросоюзе и НАТО никак не мешает развивать отношения с Российской Федерацией. Και οι σημερινές συνομιλίες επιβεβαίωσαν για ακόμα μια φορά ότι, όπως και εσείς είπατε, η συμμετοχή της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ δεν εμποδίζει την ανάπτυξη των σχέσεων μεταξύ των χωρών μας. Хотелось бы, чтобы и Евросоюз и НАТО тоже не мешали нам развивать отношения с Грецией. Βεβαίως επιθυμητό θα ήταν και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ να μην μας εμποδίσουν να αναπτύξουμε αυτές τις σχέσεις. Спасибо большое. Ευχαριστώ πολύ.